από τον συγκλονιστικό Γιάννη Ρίτσο στους συγκινητικούς DB Project από την συλλογικότητα Τέχνη Αν και από το CD Μέρες από Ατσάλι κάποια τραγούδια από το οποίο κάποια κομμάτια από το οποίο θα βρεθούν, θα ακουστούν σε ένα ντοκιμαντέρ που βγαίνει στις αίθουσες στις 8 του Γενάρη το οποίο χαιρετίζουμε και με το οποίο θα ασχοληθούμε το αμέσω επόμενο διάστημα, ξανά με την επόμενη εκπομπή μα, το ντοκιμαντέρ έχει θέμα την απεργία στην χαλιβουργία, στην ελληνική χαλιβουργία. Την απεργία που κράτησε εννιά μήνε, καταγράφει ο φακό τη θεοδοσία γραμματικού. Το ντοκιμαντέρ θα λέγεται Non omnis moriara, στα λατινικά σημαίνει δε χάθηκαν δεν", ναι, δε χάθη, δεν χάθηκαν όλα. Ναι, πραγματικά δεν χάθηκαν όλα και θα βγει στις αίθουσες 8 Ιανουαρίου. Θα βγει στην ε, Αλκιονίδα. Όχι, θα βγει... Ναι, στην Αλκιονίδα και στο στούντιο. 8 Ιανουαρίου. Αν δεν προλάβουμε να κάνουμε εκπομπή ζωντανή πριν τις 8 Ιανουαρίου, θα κάνουμε αμέσως μετά τις 8 Ιανουαρίου. Θα έχουμε δει και το ντοκιμαντέρ και θα κάνουμε μια συζήτηση. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα ε, και υπάρχουν αντιστάσεις, και στο καλλιτεχνικό επίπεδο, πέρα από το πολιτικό επίπεδο, συλλογικέ αντιστάσει και συλλογικέ προσπάθειες και για τη μουσική και στη μουσική σκηνή και στην, όπως αυτή η προσπάθεια των συγκροτημάτων και των ομάδων που, των και των ομάδων που κινούνται στην τέχνη που βρίσκονται μέσα στην τέχνη εν κινήσει, αλλά και στο κινηματογράφο. Έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία να βλέπει κανείς τέτοιες, να παρακολουθεί από κοντά τέτοιες πρωτοβουλίες που μπαίνουν στα σημερινά προβλήματα, στα σημερινά προβλήματα πρώτο και κύρια των εργαζομένων, πρώτο και κύρια των αγωνιζόμενων εργαζομένων και της εργατικής τάξης, εκείνου του κομματιού που προσπαθεί να σηκώσει αυτές τις μεγάλες πέτρες που έλεγε ακριβώς το προηγούμενο τραγούδι του Γιάννη Ρίτσου που ακούσαμε. Ο χρόνος πιέζει, φτάσαμε στις 3 σχεδόν, 3 παρα 5, θα σας αφήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για, κάποια, για, κάποιο, για κάποιο από τα επόμενα Σάββατα. Καλές γιορτές και καλή δύναμη.